Αρκετά ενδιαφέρον. Ο λόγος σας, κύριε Πλατάκη. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητό ακροατήριο, θα σας παρουσιάσω ένα ενδιαφέρον περιστατικό που νοσηλεύσαμε στην καρδιολογική κλινική του Παγνή Προμηνών. Πρόκειται για έναν 38χρονο καπνιστή με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, ο οποίος προσήλθε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών λόγω οξείας δύσπνοιας από ορών με χαρακτήρες ορθόπνοιας. Ο ασθενής δεν ανέφερε στη θάχη συγκοπτικά επεισόδια, πυρετό ή άλλη συστηματική συμπτωματολογία. Από την κλινική εξέταση είχε συστηματική πίεση 150 με 90, ήταν ταχύκαρδος, είχε φορώντας μία μάσκα Venturi 40% 97% κορισμό και ήταν απείρετος. Ήταν οχρός κάθιδρος, με διάχυτα μη μουσικά στοιχεία στις βάσεις άμφο, ενώ από την ακρόαση του καρδιακιακού παρουσίασε ένα S2 ρυθμική ταχύς, S3 καρδιακό τόνο, παρουσία ενός διαστολικού φυσήματος δεξιά παραστερνικά και η καρδιακή όση ήταν μετατοπισμένη πλαγίως. Εδώ βλέπουμε το καρδιογράφημα του ασθενούς με φλεβοκομβική ταχυκαρδία και διαταραχές επαναπόλωσης στις απαγωγές V4 έως V6. Από την ακτινογραφία θώρακος βλέπουμε αυξημένο καρδιοθωρακικό δίκτυ, διογκωμένες πύλες, επίταση της βροχαγκιακής και αγράφησης άμφου. Στην πλαγία βλέπουμε υγρό στη μεσολόβιο, εικόνα πνευμονικού ειδήματος. Από τον εργαστηριακό του έλεγχο βλέπουμε μια ήπια λευκοκυτάρωση με ουδετεροφιλικό τύπο, ανεμία ορθόχρωμη ορθοκυταρική, ήπια θρομβοπαινία, αυξημένους δείκτες φλεγμονής με ταχύτητα καθίσης ερυθρών 74 και σε ΣΕΑΡΠΕ στο 9, ενώ είχε ανεβασμένη την τροπονίνη στο 11 με ανώτερο φυσιολογικό όριο το 0,04 νάνογκραμμα ανά ml, αυξημένο το BMP και ήπια παρατεταμένο το APTT. Εδώ βλέπουμε άμεσα ο ασθενής εισήχθη στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, όπου υπευλήθησε διαθωρακικό υπερηχογράφημα επικλίνης. Βλέπουμε... Δεν παίζουν... Μισό λεπτό. Διατεταμένη... Δεν παίζουν... Διατεταμένη αριστερή κοιλία, με διάχυτη υποκινησία των τυχωμάτων, αν καταφέρουμε να... Γίνεται. Και ένα... Δεν θα παίξουν. Διατεταμένη λοιπόν αριστερή κοιλία με διάχυτη υποκινησία των τυχωμάτων, ένα μόρφωμα στην αορτική βαλβίδα, το οποίο προκαλεί ανεπάρκεια αυτής. Έκεντρη υπερτοφία των τυχωμάτων, βλέπουμε την ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας με βραχή pressure half time, ενδεικτικό σοβαρής ανεπάρκειας αορτικής, όπως και πρώτο και τέλο διαστολική ανεπάρκεια στη μητροειδή, επίσης ενδεικτικό σοβαρής ανεπάρκειας αορτικής. Ακολούθως, ο ασθενής υπευλήθη σε διεισοφάγιο υπερηχογράφημα καρδιάς, όπου βλέπουμε ένα ηχογενές μόρφωμα επί της αορτικής βαλβίδος, στην μη στεφανία και δεξιά στεφανία πτυχή. Τρεις διάστατη απεικόνηση της αορτικής, η οποία απεικονίζεται σε τρία κάθετα μεταξύ τους επίπεδα και βλέπουμε το μόρφωμα σε μεγένθηση. Αρχικά, ο ασθενής, λόγω υποψίας λοιμώδους ενδοκαρδίτητας, ετέθησε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με βανκομικίνη και φτριαξόνη. Λόγω του οξέως στεφανιαίου συνδρόμου της τροπονινεμίας σε υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους και διπλή αντιμοπεταλιακή αγωγή και σε αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας με φουροσεμίδη, αναστολέ μετρεπτικού ενζήμου αγκιοτενσίνης και ανταγωνιστή των υποδοχέων της αλδοστερώνης. Τρεις μέρες μετά, ο ασθενής έχει βγει από το πνευμονικό ίδρυμα. Βλέπουμε ήπια βελτίωση της λειτουργικότητας αριστερής κοιλίας, με σοβαρή όμως ακόμα ανεπάρκεια της αορτικής. Έχει ο ασθενής μας στεφανιά νόσο. Για να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, υπευλήθη σε αξονική στεφανιογραφία, όπου δεν ανεδείχθησαν ενδοαυλικές ή τυχωματικές αλλοιώσεις. Το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι ο ασθενής μας έχει λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Εδώ παραθέτουμε τα διαγνωστικά κριτήρια της λοιμώδης ενδοκαρδίτιδας από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Βλέπουμε ότι είναι μείζωνα και στην επόμενη διαφάνεια δείχνουν τα ελάσσονα. Στα μείζωνα ανήκουν οι αιμοκαλλιέργειες και απεικονιστικά ευρήματα. Στα ελάσσονα είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες καρδιάς, ο πυρετός, αγκιακά, νοσολογικά φαινόμενα και μικροβιολογικά δεδομένα που δεν πληρούν τα κριτήρια των μείζωνων κριτηρίων.
Ο ασθενής μας, λοιπόν, στην περίπτωσή μας, είχε την εκβλάστηση υπερηχογραφικά, ελήφθησαν 6 έτοιμο καλλιεργειών που ήταν όλα αρνητικά, ενώ εστάλληκε ορολογικός έλεγχος για κοξέλα Μπουρνέτη, ο οποίος αναμένεται. Επομένως, με βάση τα μείζωνα κριτήρια, έχουμε ένα μείζον. Από τα ελάσσονα δεν έχουμε κάποιο κριτήριο, προδιαθεστικό παράγοντα, πυρετό. Στείλαμε γενική ούρων αρνητική για λεύκομα, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά. Ρευματοειδής παράγοντας αρνητικός, βιδοσκόπηση αρνητική για κοιλίδες ροθ, υπέρυχος κοιλίας φυσιολογικός. Επομένως, έχουμε μόνο το κριτήριο της εκβλάστησης και δεν μπορούμε να θέσουμε τη διάγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αποκλείσουμε μη λοιμώδη αίτια ενδοκαρδίτιδας και πρέπει να στέλνουμε σε ένα ασθενή ανοσολογικό έλεγχο, όπως στείλαμε στον ασθενή μας και είχε θετικό το ανοσολογικό προφίλ, θετικά τα αντισώματα για το αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης, αντιβήτα 2 ο γλυκοπρωτεΐνης I και το αντιπηχτικό του λύκου. Ισχυρά θετικά και τα 3. Για να συνοψίσουμε, λοιπόν, έχουμε έναν ασθενή με εκβλάστηνα αορτική βαλβίδα που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια αυτής, με τροπονινεμία οξία μυοκαρδική βλάβη με φυσιολογικά στεφανιαία και θετικό το προφίλ για αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Επίσης, να κρατήσουμε ότι ο ασθενής μας είχε κατά την εισαγωγή του ήπια θρομβοκυτοπενία και ήπια παράταση του APTT. Έτσι, λοιπόν, θέσαμε τη διάγνωση του πρωτοπαθούς αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου με ενδοκαρδίτιδα Λίπμαν-Σακς. Το αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, δύο λόγια, είναι μια συστηματική αυτοάνωση διαταραχή που χαρακτηρίζεται από θρομβωτικά συμβάματα στο αρτηριακό ή στο φλεβικό σκέλος και παρουσία αντισωμάτων, θετικών αντισωμάτων για αντιφοσφολιπιδικό σε τουλάχιστον 2 μετρήσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Τα αντισώματα αυτά παράγονται από τον οργανισμό από τα β' κύτταρα και προσδένονται στους στόχους τους, όπως βλέπουμε εδώ τη β2 γλυκοπρωτεΐνη I, ενεργοποιούν φλεγμονώδη κύτταρα, ενδοθυλιακά κύτταρα, το μηχανισμό πήξης και αλληλεπιδρούν με τροφοβλάστες και έχουμε την κλινική αυτή εικόνα του συνδρόμου με φλεγμονή, αγκιοπάθεια, θρόμβωση και τις υποπλοκές στην κύηση. Πολύ σημαντική είναι αυτή η διαφάνεια που βλέπουμε τις μη θρομβωτικές εκδηλώσεις του αντιφοσφολιπικού συνδρόμου, που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στα κριτήρια διάγνωσης στα ανανεωμένα του σαπόρο για τον αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Και σε αυτά είναι η θρομβοκυτοπενία που είχε ο ασθενής μας με ήπια. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να έχει και αιμολυτική ανεμία ή προσβολή των νεφρών. Είναι επίσης και η καρδιακή προσβολή με εκβλαστήσεις σε βαλβίδες ή πάχυση αυτών, οι οποίες παρατηρούνται στο 1/3 των ασθενών με αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Και είναι και δερματολογικές και νευρολογικές εκδηλώσεις. Επίσης, τα αντισώματα για το αντιφοσφολιπιδικό έχουν βρεθεί αυξημένα σε ασθενείς με συστηματικό ερυθυματώδη λύκο και καρδιακή προσβολή έναντι ασθενών με λύκο που είχαν χαμηλά τα αντισώματα. Και εδώ βλέπουμε θεραπευτικές στρατηγικές για το αντιφοσφολιπιδικό. Σταθούμε στη βαρφαρίνη, η οποία χορηγείται για δευτερογενή πρόληψη θρομβώσεων στο σύνδρομο, με ένα στόχο INR στο 2/3. Και τώρα, όσον αφορά ασθενείς με αντιφοσφολιπιδικό και ανεπάρκεια αορτικής, το χειρουργείο είναι μια επιλογή. Μάλιστα, στη βιβλιογραφία έχουν αντιμετωπιστεί περιστατικά χειρουργικά που είχαν οξία καρδιακή ανεπάρκεια λόγω δυσλειτουργίας βαλβίδας. Εμείς τον ασθενή μας επιλέξαμε να πάμε συντηρητικά με ασινοκουμαρόλη και είδαμε βελτίωση του κλάσματος εξωθήσεως, μείωση των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας την 21η μέρα και ακόμα και μείωση, βελτίωση της ανεπάρκειας της αορτικής. Και υπευλήθη ο ασθενής μας σε επαναληπτικό διεισοφάγιο καρδιάς, όπου βλέπουμε το μόρφωμα στη βαλβίδα να έχει μειωθεί σε μέγεθος και συγκριτικά στο αρχικό και στο επαναληπτικό δυσοφάγιο υπερηχογράφημα, όπου βλέπουμε στη μη στεφανιά πτυχή να έχει σχεδόν εξαλειφθεί το μόρφωμα, ενώ να παραμένει στην δεξιά στεφανιά πτυχή. Εδώ βλέπουμε μικροσκοπικά και μακροσκοπικά την εικόνα των εκβλαστήσεων Λίπμαν-Σακς, όπως αυτές αποκαλούνται στο αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Και βλέπουμε αριστερά την ιωσινοφιλική εικόνα των εκβλαστήσεων και δεξιά αυτή την λευκή όψη λόγω των συσσωματωμάτων ινικής και αιμοπεταλίων. Και κάποια στιγμή, κατά την νοσηλεία, έχουμε και τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου για κοξιέλα,
που ήταν ήπια αυξημένα 1024 τα HGG, ενώ για τη διάγνωση της ενδοκαρδίτας από κοξιέλα θέλουμε πάνω από 1 προς 800. Τι μπορεί να συμβαίνει, διασταυρούμενη αντίδραση με τα αντισώματα του αντιφοσφολιπηδικού ή επιμόλυση βακτηριακή? Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί και στο παρελθόν και στη βιβλιογραφία, απαντάται όμως μόνο ιστοπαθολογοανατομικά. Στη δικιά μας περίπτωση, η απουσία του πυρετού, η απουσία επαφής του ασθενούς με βοηδή, η απουσία ανοσοκατασταλής αυτού, μας απομάκρυνε από τη διάγνωση. Και 3 μήνες μετά, ο ασθενής υπό ασενοκουμαρόλη, βελτιωμένος, ασυμπτωματικός, επανεκτιμήθηκε με υψηλούς τίτλους αντισωμάτων, επισφραγίζοντας έτσι τη διάγνωση του αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου, ενώ τα αντισώματα που στείλαμε επαναληπτικά για κοξιέλα μπουρνέτη ήταν κάτω από τα διαγνωστικά επίπεδα για τη διάγνωση του πυρετού Q. Επομένως, καλά, ο ασθενής δεν ετέθη σε αγωγή για ενδοκαρδίτιδα από κοξιέλα μπουρνέτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήταν καλύτερο οι σχολιαστές, εφόσον υπάρχει κάποιο σχόλιο, βραχή, να σχολιάζουν μετά από κάθε περιστατικό, για να μην χαθούμε στο τέλος είναι 6 τα περιστατικά. Οπότε, επειδή δεν βλέπουμε και καλά, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κετίγκογλου, αν έχει να κάνει κάποιο σχολιασμό. Ναι, ο Δημήτρης είναι δυνατός. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση του περιστατικού και για όλη την αντιμετώπιση. Θα ήθελα να ρωτήσω, τελικά έμεινε σε τι ποσοστό, μικρή, μέτρια, μεγάλη, αν υπάρχει αορτικής βαλβίδας? Στην επανεκτίμηση είχε μέτρια και ήταν ασυμπτωματικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν παραμένει τμήμα έστω της, ας το πούμε, ενδοκαρδίτιδας του Λίπνατσακ, που συνήθως αυτές είναι στις κολποκυλιακές βαλβίδες και σπάνια είναι στην αορτική βαλβίδα, δηλαδή είναι πολύ σπάνια, πολύ πιο σπάνια από ό,τι στις κολποκυλιακές βαλβίδες. Η γνώμη της καρδιοχειρουργικής παρέμβασης την πήρατε? Την πήραμε, ναι. Αρχικά στην οξία φάση. Εκείνοι είπαν να επανεκτιμηθεί σε δεύτερο χρόνο ασθενής, ωστόσο είχε τεθεί στην αγωγή του. Στην επανεκτίμηση ήταν βελτιωμένος, οπότε απομακρυνθήκαμε από αυτή την επιλογή. Να με επιτρέψετε να πω ότι με αυτά που είδαμε μέχρι εδώ, συμφωνώ απόλυτα, με εξαίρεση το ότι δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα ο όγκος της αριστερής κοιλίας, ούτε ιδιαίτερα, βέβαια το κλάσμα δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν το είδαμε. Κινούμενες εικόνες. Είχε γύρω στο 50%. Επειδή φαινόταν πολύ οξέωση η ανεπάρκεια, είναι συζητήσιμο αν πρέπει να μείνουμε έτσι ή πρέπει να διορθωθεί και η βαλβίδα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπέιαν έχει κάποιο σχολιασμό? Συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας. Δεν έχω να πω κάτι περαιτέρω, πέρα από το follow-up του ασθενούς, ποιο ήταν ως προς την ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, αλλά με κάλυψε ο προηγούμενος σχολιαστής. Ευχαριστώ. Κύριος Χασικίδης. Όχι. Ναι. Όχι. Ωραία. Κύριος Μάγκας. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή και τον καθηγητή, τον κύριο Νιχογιαννόπουλο, για την τιμητική πρόσκληση. Ήθελα να ρωτήσω για τη διαχείριση της αντιβιωτικής αγωγής αυτών των ασθενή. Διεκόπη. Διεκόπη, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γενικά, εδώ πέρα, εντάξει, ίσως ήταν πολύ εμφανές ότι ήταν μη λοιμώδης η ενδοκαρδίτιδα. Αλλά ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην είμαστε και τόσο σίγουροι, είναι ασφαλής γενικά η διακοπή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη διακόψαμε λόγω της εικόνας και των εκβλαστήσεων και του υλικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, αν τεθεί η διάγνωση της λοιμώσης ενδοκαρδίτιδας, ακόμη και όχι οριστικά, αλλά πιθανότατα, τότε χρειάζεται να λάβει για κάποιους μήνες αγωγή. Αλλά εμάς, κατόπιν λοιμοξιολογικής εκτίμησης, αποφασίσαμε να μην προχωρήσει. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια πολύ. Ευχαριστούμε. Σαχαριόγλου. Να ρωτήσω εγώ κάτι, μέχρι να δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο ο τελευταίος μας συζητής. Είχατε ένα ασθενή ο οποίος ήρθε με οξύπνευμονικό είδημα, με θετική τροπονίνη και τον αντιμετωπίσατε στο οξύ στεφανίου σύνδρομο. Γιατί δεν του κάνατε στεφανιογραφία? Του κάναμε αξονική στεφανιογραφία. 3 μέρες μετά. Γιατί του κάναμε σε πιο πλήγουσα βάση? Ναι. Γιατί αρχικά το σενάριό μας ήταν ότι επρόκειτο πιθανά για μυοκαρδίτιδα. Οπότε θα το καλύπταμε, θα το κάνουμε τον έλεγχο, αλλά πιο μετά. Έγινε. Και είχατε κανένα στοιχείο από την λειτουργία και τις διαστάσεις της αριστερής του κοιλίας πριν από το συμβάν? Όχι, γιατί δυστυχώς γιατί φαίνεται αρκετά δεν είχε επισκεφτεί γιατρό. Για οξία ανεπάρκεια αορτής
φαίνεται αρκετά διαταμενίδη από την πρώτη εικόνα. Μήπως είχε. Ίσως μια, θα προϋπήρχε, μια αλλά δεν έχουμε και επιδεινώθηκε. Οκ. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε με τον κύριο.